μια καταλαβαίνω ότι αισθάνεστε μια ανακούφιση. Από την άλλη, μπορώ να υποθέσω ότι αισθάνεστε όταν βλέπετε τους γονείς να περιμένουν στις ουρές. Έτσι ακριβώς. Δεν σας κρύβω ότι και τύψεις. Με κυριεύουν τύψεις, γιατί ξέρω ότι αυτοί οι γονείς υποφέρουν. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στη θέση τους. Δεν ήθελα να τους αντικρίζω και για καλή μου τύχη την ώρα που πήγα δεν ήταν κανείς έξω από τους γονείς. Δεν θα είχα λόγια να τους πω τι. Πώς να τους παρηγορήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήθελα να δουν την εικόνα ότι εγώ θα αγκαλιάζω το παιδί μου και εκείνοι θα περιμένουν να πάρουν τη σωρό. Ή αγνοείται ακόμα το παιδί τους. Ήταν πολύ βαρύ το συνέστημα και πολύ ανάμεικτο. Ακόμα είναι ανάμεικτο. Έχω αφήσει τη μισή μου καρδιά πίσω για αυτές τις μαμάδες. Πονάω για αυτές τις μαμάδες. Και θέλω να ξέρουν ότι παρακαλώ το Θεό καθημερινά, όπως για τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, να τους δίνει δύναμη. Να μπορέσουν να το διαχειριστούν. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεπεράσει μια μάνα το χαμό του παιδιού της. Είναι χαροκαμένες μανούλες. Αυτό. Ο σύζυγός σας πώς είναι, η μικρούλα? Η μικρούλα υπέστη μεγάλο σοκ. Όπως σας είπα και πριν, είναι πολύ αγαπημένα και δεμένα αδέρφια και ο Αντρίκος είναι πολύ υπερπροστατευτικός μαζί της. Πόσο από είναι όταν γεννήθηκε, είναι 17. Εδώ ήταν υπερπροστατευτικός με ανθρώπους τους οποίους συνάντησε σε ένα κουπέ. Ναι, σε ένα βαγόνι. Πάντα ήταν πρόθυμος να βοηθήσει από μικρό παιδί. Του. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο μπαμπάς πώς είναι? Είναι περήφανος, είναι συγκινημένος. Νιώθει ακριβώς τα ίδια συναισθήματα με μένα. Απλά εκείνος είναι λίγο πιο κλειστός χαρακτήρας, είναι λίγο πιο. Έτσι, σαν άνθρωπος είναι σταλμένος. Εγώ είμαι πιο εξωτερική. Τα συναισθήματά του. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και όλα τα κρατάει μέσα του. Σίγουρα εκτονώθηκε, έκλαψε, δάκρυσε, βούρκωσε το παιδί, δεν το συζητώ. Παρ' όλα αυτά, επίσης να σας πω ότι στο γυρισμό μας εχθές για την Αθήνα, ναι, ο Αντρέας ήταν εκείνος που εμείς ήμασταν σκεπτικοί, προβληματισμένοι, τα ανάμεικτα συναισθήματα που σας προείπα, και εκείνος, επειδή είναι πολύ, έχει πολύ χιούμορ, μας έκανε, προσπαθούσε να μας κάνει να γελάσουμε. Άρα σας έδινε δύναμη περισσότερο ο Αντρέας. Μας έδινε δύναμη ο Αντρέας αντί να του δίνουμε εμείς. Και για τον μπαμπά του που οδηγούσε τόσο, και για μένα. Και για την αδερφή του. Μάλιστα.